Τι είναι η ζωή. Όταν ήμουν παιδί αναρωτιόμουν ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ουσιαστικά ρωτούσα γιατί είμαστε εδώ. Τι πρόκειται να συμβεί σε όλα αυτά που αντιλαμβάνομαι. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις που πρέπει να θέσουμε. Όσο περισσότερο μπορούμε να αυξήσουμε την εμβέλεια και την κλίμακα της ανθρώπινης συνείδησης, τόσο καλύτερα μπορούμε να θέτουμε αυτές τις ερωτήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι το μέλλον θα είναι καλό. Κάποια από αυτά τα πράγματα βρίσκονται στο απότερο μέλλον, όπως να έχουμε βιώσιμα μεταφορικά μέσα και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Να είμαστε μια πολιτεία που εξερευνά το διάστημα και η ανθρωπότητα να βρίσκεται εκεί έξω, ανάμεσα στα άστρα. Να είμαστε ένα πολυπλανητικό είδος. Νομίζω ότι το να είμαστε ένα πολυπλανητικό είδος και να βρισκόμαστε εκεί έξω, ανάμεσα στα άστρα, είναι σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της ανθρωπότητας. Αυτό θα λειτουργεί κάτι σαν ασφάλεια ζωής για τη ζωή συλλογικά, τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Αλλά το κομμάτι που προσωπικά με κινητοποιεί περισσότερο είναι ότι δημιουργεί ένα αίσθημα περιπέτειας και κάνει τους ανθρώπους ενθουσιασμένους για το μέλλον. Εάν σκεφτείτε δύο μελλοντικά σενάρια ένα όπου είμαστε για πάντα περιορισμένοι στη γη μέχρι που εν τέλει συμβεί κάτι τρομερό ή ένα άλλο μέλλον όπου βρισκόμαστε εκεί έξω σε πολλούς πλανήτες ίσως ακόμη και πέρα από το ηλιακό σύστημα. Νομίζω ότι το δεύτερο σενάριο η εισβολή μας στο διάστημα είναι απίστευτα συναρπαστικό και μας εμπνέει. Πρέπει να υπάρχουν λόγοι για να ξυπνήσουμε το πρωί. Ξέρετε, η ζωή δεν μπορεί απλά να είναι το να επιλύουμε προβλήματα. Διαφορετικά, ποιο είναι το νόημα, πρέπει να υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι αντλούν έμπνευση από αυτά και κάνουν τη ζωή να αξίζει. Βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, βρίσκω αυτή την ερώτηση να προκαλεί όλο και μεγαλύτερη σύγχυση ή ενόχληση ή αβεβαιότητα. Ειδικά όταν βλέπετε την πρόοδο που έχουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα κάτι όπως τα βιντεοπαιχνίδια. Πριν 40 χρόνια είχαμε βιντεοπαιχνίδια. Το πιο προηγμένο βιντεοπαιχνίδι ήταν κάτι σαν το πόγκ, όπου είχαμε δύο ορθογώνιες παύλες, η μία απέναντι στην άλλη, και μία κουκίδα. Παίζαμε χτυπώντας την κουκίδα πίσω και μπρος. Αυτό ήταν ένα αρκετά διασκεδαστικό παιχνίδι τότε. Αλλά τώρα μπορείτε να δείτε ένα βιντεοπαιχνίδι που είναι σχεδόν φωτορεαλιστικό και εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν ταυτόχρονα. Βλέπετε που κατευθύνονται τα πράγματα και με την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα. Αν υπολογίσετε με βάση αυτό το μέλλον με οποιονδήποτε ρυθμό προόδου κρατώντας ακόμη και το 0,1% κάτι τέτοιο για κάθε έτος τότε τελικά αυτά τα παιχνίδια θα είναι αδιάκριτα από την πραγματικότητα. Θα είναι τόσο ρεαλιστικά που δεν θα μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ αυτού του παιχνιδιού και της πραγματικότητας όπως την γνωρίζουμε θα είναι τόσο αδιάκριτη η διαφορά που θα αναρωτιόμαστε μήπως αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν θα είμαστε σίγουροι αν εμείς οι ίδιοι πρωταγωνιστούμε σε ένα από αυτά τα παιχνίδια ή στην ζωή. Τα πάντα είναι δυνατά στη ζωή. Όπως φαίνεται, τα πράγματα επιταχύνονται προς κάποια τέτοια κατεύθυνση. Το μέλλον Νομίζω ότι το μέλλον είναι ένα από αυτά τα πράγματα που είναι αρκετά δύσκολο να προβλεφθούν. Όταν σκέφτεστε, για παράδειγμα, ότι η πρώτη ελεγχόμενη πτήση με ενέργεια ήταν το 1903 από τους αδελφούς Ράιτ και μετά, 66 χρόνια αργότερα, βάλαμε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη. ενώ αν ρωτούσατε τους ανθρώπους αυτούς το 1900, Ποιες είναι οι πιθανότητες να προσγειωθούμε στη σελήνη. Θα λέγανε ότι είναι απίθανο. Εάν προσπαθούσατε να τους μιλήσετε για το ίντερνετ, δεν θα ήξεραν καν τι εννοείται. Σαν να είναι κάτι τόσο τρελό. Αλλά σήμερα, με μια συσκευή αξίας 100 δολαρίων, μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήση με οποιονδήποτε στον κόσμο, ακόμη και στην άλλη άκρη του κόσμου. Αν έχετε σύνδεση Wi-Fi είναι και δωρεάν. Είστε ελεύθεροι να έχετε άμεση οπτική επικοινωνία με οποιονδήποτε ή ακόμα και με εκατομμύρια ανθρώπους. Με τα κοινωνικά μέσα μπορείτε να επικοινωνείτε με εκατομμύρια ανθρώπους ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο Google και να ρωτήσετε το οτιδήποτε. Είναι σαν ένα όραμα σοφίας που μπορείτε να κάνετε σχεδόν οποιαδήποτε ερώτηση και να έχετε άμεση απάντηση. Θα ήταν απίστευτα δύσκολο να προβλεφθούν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν, ακόμα και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Οπότε νομίζω ότι ένα πράγμα για το οποίο μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι είναι ότι κάθε πρόβλεψη που κάνουμε σήμερα για το πώς θα είναι το μέλλον σε 50 χρόνια θα είναι λάθος. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορώ όμως να σας πω τι ελπίζω ότι θα περιέχει το μέλλον, αντίθετα ίσως με αυτό που θα είναι. Μπορεί αυτό να είναι απλώς ένα ευχολόγιο. Θα ήθελα, λοιπόν, να είμαστε εκεί έξω στον Άρη και ίσως πέρα από τον Άρη, στον Δία. Θα ήθελα να ταξιδεύουμε συχνά σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, ίσως να προετοιμαζόμαστε για αποστολές σε κοντινά αστρικά συστήματα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πιθανά σε 50 χρόνια και νομίζω ότι θα είναι πολύ συναρπαστικό να το κάνουμε αυτό. Επίσης θα δούμε την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη να προχωρούν με άλματα. Πραγματικά είμαστε κοντά σε αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι πιθανώς σε 10 χρόνια θα είναι πολύ ασυνήθιστο να κατασκευάζονται αυτοκίνητα τα οποία δεν θα είναι πλήρως αυτόνομα. Νομίζω ότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν θα είναι ικανά για πλήρη αυτονομία σε περίπου 10 χρόνια. Όπως είναι σήμερα τα αυτοκίνητα Tesla που κατασκευάζονται και έχουν το αισθητήριο που χρειάζεται για πλήρη αυτονομία. Πιστεύουμε ότι πιθανώς έχουν αρκετή υπολογιστική ισχύ για να είναι πιο ασφαλή από το άτομο. Έτσι είναι απλώς θέμα εξέλιξης και αναβάθμισης του λογισμικού. Αν προκύψει ότι χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύς, μπορούμε εύκολα να αναβαθμίσουμε τον υπολογιστή. Έτσι είναι όλα τα Tesla που κατασκευάστηκαν από τότε, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Και άλλοι κατασκευαστές θα ακολουθήσουν και θα κάνουν το ίδιο. Έτσι, το να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο θα είναι σαν να μπαίνει σε ένα σανσέρ. Απλώς του λες πού θέλεις να πας και σε πηγαίνει εκεί με πλήρη ασφαλεία. Και αυτό θα είναι φυσιολογικό. Αυτό θα είναι απλώς φυσιολογικό. Όπως και μετά τα σανσέρ. Κάποτε είχαμε ανελκυστήρες με χειριστές. Μπαίνατε και υπήρχε ένας άνθρωπος που κινούσε μία λαβή. Τώρα απλώς μπαίνετε Πατάτε το κουμπί και θεωρείτε δεδομένο ότι θα φτάσετε στον όροφο που θέλετε. Παρόμοια, η αυτονομία θα είναι ευρέως διαδεδομένη. Νομίζω ότι μία από τις πιο ανησυχητικές ερωτήσεις είναι η τεχνητή νοημοσύνη και δεν εννοώ τη στενή τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, την αυτονομία των οχημάτων θα την έβαζα στην κατηγορία της στενής τεχνητής νοημοσύνης. Την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή που προσπαθεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά η βαθιά τεχνητή νοημοσύνη ή αυτό που ονομάζεται ενίοτε γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να μπορείτε να έχετε μία τεχνητή νοημοσύνη που είναι πολύ πιο έξυπνη από τον εξυπνότερο άνθρωπο στη γη, αυτό πιστεύω είναι μία επικίνδυνη κατάσταση. Ένας τρόπος να το σκεφτείτε είναι να φανταστείτε ότι είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα μας επισκεφθούν υπερέξυπνοι εξωγήινοι. Ας πούμε σε 10 χρόνια ή 20 χρόνια το πολύ. Η ψηφιακή υπερέξυπνη νοημοσύνη θα είναι σαν ένας εξωγήινος. Όσον αφορά την άλλη εξωγήινη ζωή, την έξω από τη γη, φαίνεται πιθανό να υφίσταται. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα στη φυσική και στη φιλοσοφία είναι το «Πού είναι τα εξωγήινα όντα» Ίσως είναι ανάμεσά μας, δεν ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαι εξωγήινος. Δεν είναι αλήθεια όμως. Δεν είμαι. Εάν υπάρχουν υπερέξυπνοι εξωγήινοι, πιθανότατα ήδη μας παρατηρούν αυτό φαίνεται αρκετά πιθανό και δεν είμαστε εμείς αρκετά έξυπνοι για να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά μπορώ να κάνω μερικούς γρήγορους υπολογισμούς και οποιοδήποτε προηγμένος εξωγήνιος πολιτισμός που ενδιαφέρεται για τον πληθυσμό του γαλαξία, ακόμη και χωρίς να υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός, ακόμη και αν κινείται μόνο, ας πούμε, στο 10% ή 20% της ταχύτητας του φωτός θα μπορούσε να κατοικήσει σε ολόκληρο τον γαλαξία ας πούμε σε 10 εκατομμύρια χρόνια, ίσως 20 εκατομμύρια χρόνια το πολύ. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στην μεγάλη εικόνα των πραγμάτων. Τα τούνελ, το λέω αυτό εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Μπορεί να φαίνεται τόσο ασήμαντο ή ανόητο, αλλά πιστεύω ότι η λύση στην αστική συμφόρηση είναι ένα δίκτυο από τούνελ κάτω από τις πόλεις. Και όταν το λέω αυτό δεν εννοώ ένα επίπεδο σχέδιο από τούνελ. Εννοώ τούνελ που πηγαίνουν πολλά επίπεδα βαθιά. Μπορείτε πάντα να πάτε πιο βαθιά από ό,τι μπορείτε να πάτε προς τα επάνω. Όπως τα βαθύτερα ορυχεία είναι βαθύτερα από τα ψηλότερα κτίρια. Έτσι Μπορείτε να έχετε ένα δίκτυο τούνελ που είναι 20, 30, 40, 50 επίπεδα, όσα επίπεδα θέλετε. Έτσι μπορείτε να ξεπεράσετε την κατάσταση συμφόρησης σε οποιαδήποτε πόλη στον κόσμο. Η πρόκληση είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε τούνελ γρήγορα και με χαμηλό κόστος και με υψηλή ασφάλεια, αν η τεχνολογία του τούνελ μπορεί να βελτιωθεί στο σημείο που μπορείτε να χτίσετε τούνελ γρήγορα, φτηνά και με ασφάλεια, τότε αυτό θα εξαλείψει πλήρως οποιοδήποτε κυκλοφοριακό ζήτημα στις πόλεις. Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις στον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής κατάστασης και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχετε αυτά τα κτίρια που είναι τριών διαστάσεων αλλά έχετε ένα οδικό δίκτυο που είναι σε ένα επίπεδο. Οι άνθρωποι γενικά όμως θέλουν να μπαίνουν και να βγαίνουν από αυτά τα κτίρια την ίδια ακριβώς στιγμή. Αυτό είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η πλησιέστερη σε επίδραση άλλη λύση από τεχνολογική άποψη είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα, όπως τα πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα. Θα έλεγα ότι αυτό θα συμβεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Θα είναι μια μεγάλη ευκολία να είσαι σε ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που η δουλειά τους είναι να οδηγούν. Πιστεύω ότι η οδήγηση σε διάφορες μορφές αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης ανθρώπων. Πρέπει να βρούμε νέους κανόνες για το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν θα προκαλέσει μεγάλη αναταραχή και πολύ σύντομα. Θα πρέπει να αποσαφηνίσω τι εννοώ με το σύντομα. Υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια οχήματα στον κόσμο και πλησιάζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα και φορτηγά στον κόσμο. Η συνολική νέα χωρητικότητα παραγωγής οχημάτων είναι περίπου 100 εκατομμύρια, διότι η διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου ή φορτηγού πριν από την τελική του θράψη είναι περίπου 20 με 25 χρόνια. Έτσι, το σημείο στο οποίο βλέπουμε την πλήρη αυτονομία να εμφανίζεται δεν θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μαζική κοινωνική αναταραχή. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φτιάξουμε αρκετά αυτόνομα οχήματα και να διαταραχθεί η απασχόληση σε αυτόν τον κλάδο. Αυτή η αναταραχή που αναφέρω θα λάβει χώρα σε περίπου 20 χρόνια. Παρόλα αυτά, 20 χρόνια είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να μείνει άνεργο ένα 12% έως 15% του εργατικού δυναμικού. Συμβουλές στις κυβερνήσεις Η πρώτη μου σημαντική συμβουλή είναι να δίνουμε προσοχή στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς υιοθετούμε την τεχνητή νοημοσύνη και να διασφαλίζουμε ότι οι ερευνητές δεν χάνουν τον έλεγχο. Διότι μερικές φορές συμβαίνει να εμπλακούν τόσο πολύ στη δουλειά τους που δεν συνειδητοποιούν απαραίτητα τις συνέπειες του έργου τους. Επομένως πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τη δημόσια ασφάλεια να γνωρίζουμε ότι οι κυβερνήσεις παρακολουθούν προσεκτικά την τεχνητή νοημοσύνη και να διασφαλίζουμε ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για το κοινό. Δεύτερον, θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε τη μεταφορά γενικά. Υπάρχει η τάση προς τα ηλεκτρικά οχήματα, τη βιώσιμη μεταφορά. Νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό για πολλούς λόγους, αλλά πάλι δεν είναι κάτι που θα συμβεί άμεσα θα συμβεί πιο αργά από τα αυτόνομα οχήματα. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα είναι πιθανόν κάτι που θα γίνει σε 30 ή 40 χρόνια. Η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί δραματικά. Επομένως, προς το παρόν, όσον αφορά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο, είναι περίπου το 1 τρίτο για τη μεταφορά και περίπου το 1 τρίτο για τη θέρμανση. Έτσι, με τον χρόνο, αυτό θα μετατοπιστεί κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα θα τριπλασιαστεί πιθανώς. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το πώς θα δημιουργήσουμε τόσο περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Φαίνεται ότι θα έχουμε μία εύκολη δουλειά επί αυτού. Παγκόσμιο βασικό εισόδημα Το ένα ζήτημα ακουμπά στο άλλο. Συνεπώς, Άλλο ένα σημαντικό ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με τη μαζική ανεργία. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους παγκόσμιο βασικό εισοδήμα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άλλη επιλογή. Το παγκόσμιο βασικό εισόδημα θα είναι αναγκαίο. Θα υπάρχουν όλο και λιγότερες δουλειές που ένα ρομπότ δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα. Θέλω να είμαι σαφής αυτά δεν είναι πράγματα που εύχομαι να συμβούν. Αυτά είναι απλώς πράγματα που νομίζω πιθανώς θα συμβούν. Και έτσι, αν η αξιολόγησή μου είναι σωστή και πιθανώς θα συμβεί, τότε πρέπει να πούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Κάποιο είδος παγκόσμιου βασικού εισοδήματος θα είναι αναγκαίο. Τώρα, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα είναι εξαιρετικά υψηλή. Με την αυτοματοποίηση θα έρθει η αυθονία. Σχεδόν τα πάντα θα γίνουν πολύ φθηνά. Το πιο δύσκολο πρόβλημα, το πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα, είναι το τι θα νοηματοδοτεί τους ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους το νόημα της ζωής τους προκύπτει από την απασχόλησή τους. Άρα, αν δεν έχεις απασχόληση, αν δεν σε χρειάζονται, αν δεν υπάρχει ανάγκη για την εργασία σου, πώς θα έχεις νόημα θα νιώθεις άχρηστος. Αυτό είναι ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα προς αντιμετώπιση, όπως και το πώς εξασφαλίζεται ότι το μέλλον θα είναι αυτό που θέλουμε. Κυβερνοοργανισμοί Παρένθεση Cyborgs Αρχίζω πραγματικά να ενδιαφέρομαι για την επιστημονική φαντασία ή κάποιο είδους προηγμένης επιστημονικής έρευνας να έχουμε κάποιο τύπου συγχώνευση με βιολογική νοημοσύνη και μηχανική νοημοσύνη. Σε κάποιο βαθμό είμαστε ήδη ένα cyborg. Σκεφτείτε τα ψηφιακά εργαλεία που έχετε, το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή σας, τις εφαρμογές που έχετε. Το γεγονός που ανέφερα προηγουμένως ότι μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση και να λάβετε άμεση απάντηση από το Google ή από άλλα πράγματα έχετε ήδη ένα ψηφιακό επίπεδο αφής. Λέω αφής επειδή μπορείτε να σκεφτείτε το λεμφικό μα σύστημα, τον ζωικό ή πρωτόγονο εγκέφαλο και μετά τον εγκέφαλό μας, το είδος της σκέψης, του σχεδιασμού, μέρους του εγκεφάλου και τον ψηφιακό σας εαυτό ως τρίτο στρώμα. Αν κάποιος πεθάνει, το ψηφιακό του φάντασμα είναι ακόμα εδώ, όλα τα emails και οι φωτογραφίες που ανέβασαν και τα κοινωνικά τους μέσα. Αυτά εξακολουθούν να ζουν ακόμη κι αν οι άνθρωποι πέθαναν. Με την πάροδο του χρόνου νομίζω ότι θα δούμε, πιθανώς, μία πιο στενή συγχώνευση της βιολογικής νοημοσύνης και της ψηφιακής νοημοσύνης. Η συγχώνευση είναι θέμα κυρίως διασύνδεσης του εύρους ζώνης, της ταχύτητας τη σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου σας και της ψηφιακής επέκτασης του εαυτού σας. Ξέρετε, είχαμε πληκτρολόγια που χρησιμοποιούσαμε πολύ. Τώρα κάνουμε την πλειονότητα της εισόδους μας στις συσκευές με τον αντίχειρά μας, όπως σε ένα τηλέφωνο. Αυτό όμως είναι απλώς πολύ αργό. Ένας υπολογιστής μπορεί να επικοινωνεί με ένα τρισεκατομμύριο bits ανά δευτερόλεπτο αλλά με τον αντίχειρά σα μπορεί ίσω να κάνει μόνο 10 bits ανά δευτερόλεπτο ή 100 αν είστε γενναιόδοροι. Έτσι, κάποια υψηλή διασύνδεση εύρου ζώνη με τον εγκέφαλο νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα βοηθά στην επίτευξη τη συμβίωση ανάμεσα στην ανθρώπινη και την μηχανική νοημοσύνη και ίσως να επιλύει το πρόβλημα ελέγχου και το πρόβλημα της χρησιμότητας. Σκέψεις σκέφτομαι ποια τεχνολογική λύση είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί εκείνος ο συγκεκριμένος στόχος και στη συνέχεια προσπαθώ να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερη πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην περίπτωση της διαστημικής πτήσης, το κρίσιμο σημείο που είναι απαραίτητο είναι η γρήγορη και ανεξάντλητη χρησιμοποίηση των πυράβλων, όπως έχουμε και για τα αεροσκάφη. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αν ένα αεροσκάφος μπορούσε να ταξιδέψει μόνο μία φορά, σχεδόν κανείς δεν θα πετούσε. Κανείς δεν θα πλήρωνε εκατομμύρια δολάρια για ένα εισιτήριο για να πετάξει, για να κάνει αεροπορικά ταξίδια. Επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αεροσκάφος δεκάδες χιλιάδες φορές, το αεροπορικό ταξίδι γίνεται πολύ πιο πρόσιτο. Και το ίδιο ισχύει και για τους πύραυλους ο πύραυλος μας κοστίζει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ένα κεφαλικό κόστος, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά, είναι 60 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά αν το κεφαλικό κόστος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χίλιες φορές, είναι 60.000 δολάρια. Εάν μπορείτε να μεταφέρετε πολλούς ανθρώπους με μία πτήση, τότε μπορείτε να πετύχετε το κόστος των διαστημικών πτήσεων, να μην απέχει πολύ από το κόστος των πτήσεων αεροπλάνου. Είναι πραγματικά θεμελιώδες, διότι η βαρύτητα της γης είναι αρκετά έντονη. Η γη έχει μια αρκετά υψηλή βαρύτητα. Η δυσκολία να κατασκευαστεί ένας επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δυσκολία να κατασκευαστεί ένα επαναχρησιμοποιήσιμο αεροσκάφος. Αυτό συμβαίνει γιατί ένας πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος πύραυλος δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Αλλά εάν χρησιμοποιηθούν τα πιο προηγμένα υλικά, οι πιο προηγμένες τεχνικές σχεδιασμού και καταφέρουμε να κάνουμε τα πάντα σωστά, τότε είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο. Ομάδα Συμβουλές όταν παίρνω συνέντευξη από κάποιον για να δουλέψει για εμένα, οι κύριες ερωτήσεις είναι πάντα οι ίδιες. Του λέω «Πες μου την ιστορία της ζωής σου και τις αποφάσεις που πήρες κατά τη διάρκεια της πορείας της ζωής σου και γιατί τις πήρες. Πες μου για μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετώπιζε στη δουλειά σου και πώς τα λύσατε». Αυτή η ερώτηση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική επειδή οι άνθρωποι που πραγματικά λύνουν τα προβλήματα γνωρίζουν ακριβώς πώς να τα λύνουν. Γνωρίζουν τις μικρές λεπτομέρειες. Οι άνθρωποι που προσποιούνται ότι λύνουν το πρόβλημα φτάνουν ως ένα επίπεδο στις απαντήσεις τους και μετά θα κολλήσουν. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη γνώμη μου είναι το να βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν κύκλο ανατροφοδότησης και μετά να διατηρήσετε αυτόν τον κύκλο ανατροφοδότησης με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη και όταν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να σας πούν ακριβώς αυτό που θέλετε να ακούσετε. Τώρα, εάν ως νέοι θέλετε να προοδεύσετε, πιστεύω ότι το καλύτερο αναλυτικό πλαίσιο για το μέλλον είναι η φυσική. Θα συνιστούσα να μελετήσετε τη σκέψη γύρω από τη φυσική, όχι μόνο τις εξισώσεις. Οι εξισώσεις είναι σίγουρα πολύ χρήσιμες, αλλά ο τρόπος σκέψης στη φυσική είναι το καλύτερο πλαίσιο για να κατανοήσετε πράγματα που είναι ανατρεπτικά. Πάντα να υποστηρίζετε ότι δεν είστε απόλυτα σωστοί και ο στόχος σας να είναι να είστε λιγότερο λάθος με τον χρόνο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν γενικά οι άνθρωποι και εγώ έχω υποφέρει επίση από αυτό είναι τα ευχολόγια. Ας πούμε όπως όταν θέλετε κάτι να είναι αληθινό ακόμη κι αν δεν είναι. Έτσι, αγνοείτε τα πραγματικά γεγονότα γύρω από αυτό. Λόγω αυτού που θέλετε να είναι αληθές. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη παγίδα που πρέπει να αποφύγετε. Και όπως είπα, είναι σίγουρα κάτι που κάνω και εγώ στον εαυτό μου και έχω προβλήματα με αυτό. Πρέπει να υιοθετήσετε την προσέγγιση ότι πάντα είστε κάπως λάθος και ο στόχος σας είναι να είστε λιγότερο λάθος και ζητάτε κριτική ανατροφοδότηση, ιδιαίτερα από φίλους. Αν κάποιος σας αγαπάει, όπως οι φίλοι σας, θέλει το καλύτερο για εσάς, δεν θέλει να σας πει τα κακά πράγματα, έτσι πρέπει να τους ρωτήσετε, λέγοντας, θέλω πραγματικά να ξέρω τι πιστεύεις, και τότε θα σας το πούν.